Γεια σας και καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου λίγο απ' όλα. Σήμερα έχουμε 13 Φεβρουαρίου. Έχει πάρα πολύ καιρό να κάνω βίντεο και έχω αρχίσει σιγά σιγά να ξεσυνηθίζω όλη αυτή τη διαδικασία και για πρώτη φορά νιώθω και κάπως περίεργα στο βίντεο, πράγμα που δεν μου συνέβαινε παλιά. Τέλος πάντων, αυτό θα είναι ένα βίντεο vlog για την εγκυμοσύνη. Είναι η πρώτη εγκυμοσύνη δικιά μου. Yay! Το yay για το ότι κατάφερα να πω πρώτη εγκυμοσύνη, δηλαδή καθυστερημένη εντελώς. Αυτή τη στιγμή είμαι στην 10η εβδομάδα, δηλαδή ουσιαστικά 2,5 μηνών. Έχω βάλει 1,5 κιλό. Μόλις μπορώ να πω με σιγουριά ότι τις 3 τελευταίες μέρες δεν έχω αναγούλα. Από τη φορά που έκανα το τελευταίο βίντεο μέχρι τώρα, δεν υπήρχε ώρα και στιγμή που να μην έχω αναγούλα. Δεν ήθελα να φάω γλυκά, δεν ήθελα να φάω μερέντες. Κάνω βίντεο, τι θες! Τι θες! Δεν θέλω να δω Σουλεϊμάν! Το Σουλεϊμάν. Βρήκαμε μπελά. Αν πέθανε ο Σουλεϊμάν και αν ζει, τέλος πάντων. Όπως βλέπετε, είμαι πολύ γκλάμουρους. Δεν έχω πάψει τα μαλλιά μου. Πρώτη φορά έχω τόσο χάλια ρίζα. Και καλά δεν επιτρέπεται στο πρώτο τρίμηνο. Βλακίες, όχι έψαξε στο σύντερο, μια χαρά επιτρέπεται. Αλλά δεν να πεις στις Ελληνίδες κομμόντριες τώρα να σε βάψουν το μαλλί. Είναι και φίλες μου. Όχι! Αν με κλείσει τα πρώτα τρίμηνα, δεν σου βάζω τα μαλλιά. Και πάλι δεν θέλω να τα βάψω. Καστανά θα τα κάνω για να μην τα βάφω, γιατί όπως βλέπετε δεν είμαι και πολύ γκλάμορους. Για μένα τουλάχιστον αυτές οι εβδομάδες ήταν καθόλου γκλάμορους. Οι πιο ανγκλάμορους εβδομάδες της ζωής μου, λόγω αναγούλας. Δεν έχεις όρεξη να κάνεις τίποτα. Ηλίθιας υπνηλίας στη διάρκεια της ημέρας και μόλις πας το βράδυ να κοιμηθείς, δεν μπορείς να κοιμηθείς. Τα μαλλιά σου, μένα δηλαδή τώρα, περνάει και το στάδιο της τρελής, δηλαδή δείτε ας πούμε, crazy, I'm crazy for feeling so lonely. Ωραία πράγματα. Τι άλλο μετά να σας πω για την εγκυμοσύνη ως τώρα τις 10 εβδομάδες. Λένε δεν πρέπει να κάνεις βαρικές δουλειές. Εγώ πρόβλημα δεν είχα. Και πλυντήρια βάζω. Και λεκάνες σηκώνω. Και παπλώματα τεινάζω. Έχω βγάλει εδώ και εδώ μια ξηροδερμία περίεργη. Έχω γεμίσει και σπυράκια. Αλλά πολύ διαφορετικά από την ακμή που είχα. Αυτά βγαίνουν μέσα σε 2-3 μέρες με άσπρο πιού και μετά είναι μικροσκοπικά, δηλαδή είναι πολύ διαφορετικά. Έχω μια τρομερή απέχεια για τις μυρωδιές. Δηλαδή, πάω στο σούπερ μάρκετ και δεν διαλέγω τα πράγματα και μετά αφήνω το παντελή στο ταμείο γιατί δεν μπορώ να μυρίζω. Τα αρώματα με εκνευρίζουν όσο τίποτα. Σήμερα άρχισα να μπορώ να μυρίζω αρώματα. Μέχρι και το κραγιόν και το make-up με βρωμάει που το βάζω στα μούτρα μου. Δεν θέλω τίποτα. Δηλαδή, ούτε κρέμες, ούτε τίποτα. Δεν θέλω τίποτα. Το μόνο που θέλω να κάνω μπάνιο. Μ' αρέσει δηλαδή, μόνο με το μπάνιο κάπως ησυχάζω, γιατί μου βρωμάω. Δηλαδή, βρωμάω. Δηλαδή, τόσο πολύ βρωμάω. Παντού βρωμάω. Δηλαδή, κάθε μέρα κάνεις μπάνιο και μετά από 2 ώρες πάλι νιώθεις ότι βρωμάς. Γιατί μυρίζεις τα πάντα. Σου έρχονται μυρωδιές από το πουθενά. Ας πούμε τώρα εδώ που κάθομαι, μυρίζω τις κάλτσες μου. Εν τω μεταξύ δεν μυρίζουνε, απλά επειδή είναι μάλινες, έχω μια μυρωδιά αυτού του μαλλιού. Και από εδώ μέχρι κάτω μυρίζω αυτή τη μυρωδιά του μαλλιού που με τσατίζει. Αλλά επίσης τα βρακιά είναι ένα σοβαρό πρόβλημα και τα σουτιέν, γιατί μεγαλώνει το στήθος και δεν χωράς μέσα σε τίποτα. Και δεν μπορείς να βάλεις string γιατί σε ενοχλεί και δεν θες να σε ενοχλεί. Και καταλήγεις να φοράς κάτι βράκες, όπως οι βράκες της γιαγιάς. Αλλά δεν πειράζει, εντάξει, οι βράκες καλές είναι. Καλά είναι τα βρακιά αυτά τεράστια. Αλλά το κακό είναι ότι δεν είχα πολλά τέτοια βρακιά και επειδή αλλάζει συνέχεια βρακιά, γιατί όλα σου βρωμάνε, πρέπει
να έχει γύρω στα 20 βρακιά, ας πούμε. 25 βρακιά για να είσαι άνετη. Και εντάξει, ρε παιδί μου, σε ενοχλεί η δαντέλα, σε ενοχλεί το νάιλον, θες να είναι πάνω καιρό, θες να πιάνει εκεί, θες να κάνει εκεί, δεν θες πιτζάμες το βράδυ. Γίνεσαι τόσο ιδιότροπος άνθρωπος. Δεν ξέρω βασικά αν γίνεσαι. Εγώ έγινα. Το φαγητό, ας πούμε, πάρα πολύ, ενώ παλιά και σκατά να με δίνεις να φάω, θα τα τρώγα άνετα. Και δεν θα έλεγα τίποτα και είναι γέμιζε το στομάχι μου. Τώρα θέλω συγκεκριμένα φαγητά, δηλαδή ξέρω τι θέλω και αν δεν το φάω δεν ησυχάζω. Π.χ. στην αρχή την 7η εβδομάδα ήθελα γιουβέτσι. Έκανε η μάνα μου κρυσταράκι, έφαγα ησύχασα. Μετά ήθελα μπιφτέκι. Πω, έσκασα. Μετά το παρήγγειλα ησύχασα. Τώρα ήθελα γεμιστά. Σήμερα έκανε πετρά μου γεμιστά έφαγα. Θα μπει καλά μου ρίγα η δούρα, εσύ δεν μαγειρεύει, όχι παιδιά δεν μαγειρεύω. Τουλάχιστον έχει τέτοια φαγητά. Τα εύκολα τα κάνω. Κάτι μακαρόνια, κάτι αυγά. Α, πολύ αυγό ήθελα να φάω, πολύ μακαρόνι, πολύ πατάτα τηγανητή, πολύ πατάτα βραστή, ρύζι, ρύζι με καλαμπόκι, ούτε εκεί που δεν μου άρεσαν τα φρούτα καθόλου, δεν έτρωγα φρούτα εγώ, δηλαδή με το ζόρι, δεν τα ήθελα καθόλου, τώρα τα βλέπω και τα λυμπίζομαι. Δηλαδή θα φάω οπωσδήποτε ένα μήλο την ημέρα, ένα πορτοκάλι. Ενώ παλιά δεν το ήθελα, ας πούμε, καθόλου, ειδικά τα χειμωνιάτικα τα φρούτα, μόνο το καλοκαίρι να μου άρεσαν, τώρα τα τρώω. Ενώ παλιά τρελνόμουν για μερέντα, για μπισκοτάκια από την Μπέρ, για κανταλήφια, για αυτά τώρα δεν τα θέλω. Ρε. Μόνο το παγωτό μου αρέσει ακόμα. Το παγωτό, αλλά όχι η σοκολάτα. Δηλαδή, ας πούμε, ακόμα και στο παγωτό έχω υπερτροπία. Πολύ κοκακόλα. Το μόνο που βοηθάει σαν αγούλε η κοκακόλα και η γιατρό μου το επέτρεψε, οπότε πίνω κοκακόλα. Τώρα την έκοψα και την κοκακόλα γιατί δεν έχω πολλέ αγούλε. Έκοψα και τον καφέ. Α, πολύ χυμό θέλω να πίνω, ενώ δεν ήθελα καθόλου καλά να πίνω χυμό. Χυμό βύσινο και τον ανάμεικτο εκείνον τον Ναμίτα. Δηλαδή, γίνεσαι τόσο ιδιότροπος, ειδικά στο φαΐ και στις μυρωδιές και στο τι θες να φοράς στον εαυτό σου, που είναι πάρα πολύ περίεργο. Γιατί αν είσαι βολικός άνθρωπος και δεν σε νοιάζει τίποτα, λες τι έπαθα, μετάλλαξη έπαθα. Εκεί που αγαπούσα τα σκυλιά και τα θεωρούσα το πιο γλυκό πράγμα στον κόσμο, δεν τα βλέπω και δεν συγκινούν. Εντάξει, τα αγαπάω πάλι, δεν θέλω να βασανίζονται, αλλά. Ναι. Και πολύ τρομακτική όλη αυτή η αλλαγή, αν θεωρήσεις δεδομένο ότι είσαι ακόμα στο πρώτο τρίμηνο και μπορεί να πας στη στιγμή χτύπα ξύλο να το χάσεις και δεν φαίνεται και δεν... Τι σου είναι ορμόνες, ε? Δεν το έχεις δει, ας πούμε, δεν το έχεις ακούσει ειδικά στον υπέρυχο, γιατί εγώ έχω κάνει μόνο ένα υπέρυχο την 7η εβδομάδα που ήταν καρδιακή λειτουργία. Δεν ξέρεις τι είναι. Δεν ξέρεις τίποτα. Αλλά σιγά σιγά το συνειδητοποιείς, περνώντας εβδομάδες και σαν να έχεις παρεούλα είναι, δεν μπορώ να το εξηγήσω, σαν... Όχι να αποκτάς έναν ακόμα στόχο. Αλλά αλλάζει όλα τα δεδομένα. Δηλαδή εκεί που έλεγες, θα κάνω αυτό, θα κάνω τη δουλειά μου, θα κάνω βιντεάκια στο YouTube, θα βάλω εκείνα τα ρούχα, θα βαφτώ. Τώρα είσαι στη φάση. Ω, τι θα κάνω, τι θα φάω, να κοιμηθώ, να ξεκουραστώ, να είναι το σπίτι μου καθαρό, να μαζέψω λεφτά, να δω κρεβατάκια, να δω καραζάκια, που θα γεννήσω, θα είναι καλά το παιδί, πώς θα είναι, ποιο θα μοιάζει, αγόρι κορίτσι. Δηλαδή όλες αυτές οι ερωτήσεις και γίνεσαι άλλος άνθρωπος, πιστεύω. Και όλοι εντάξει στο χωριό βλέπουν, σε κοιτάνε στη δουλειά. Φούσπασες, δεν φούσπασες. Ναι, μεταξύ, εγώ επειδή έχω προτεταμένη κοιλιά, φαίνεται σαν να φούσκωσα. Δεν έχω σκώσει, απλά φύστηκα. Είμαι σαν να έχω κλάσιμο, ας πούμε, και να μην μπορώ να κλάσω. Αλλά και πάλι δεν θες να σε ζωρίζουν τα παντελόνια. Οπότε πάρα πολλά ρούχα είναι απαγορευτικά. Τώρα το χειμώνα και τα καλτσόνια απαγορευτικά. Όλες οι έγκυες που ξέρω φοράνε κολάν και μπλουζοφόρεμα. Εμένα αυτό το στυλ δεν μου αρέσει. Μου θυμίζει χιονάτικα του 7 νάνου, τρομπέντα δασών. Και δεν προσωπικά δεν πρόκειται να βάλω πάνω και μπλουζοφόρεμα. Και θέλω τώρα να πάω να πάρω τίποτα παντελόνια εγκυμοσύνη. Να είμαι άνθρωπος. Ύστερα λες, πας θα βαστεί, τα κούνια δεν θα βάλω. Δεν σκέφτεσαι όλα πώς θα πάω θάλασσα το καλοκαίρι, δεν θα πάω. Και γίνεσαι και πιο εγωίστρια όσον αφορά τις συνδιαλλαγές σου με τους άλλους. Δηλαδή, δεν δέχεσαι πολλά. Πολλά. Και δεν... Μπα να λένε. Εσύ το δικό σου. Ενώ παλιά, ας πούμε, είσαι πιο διεπής.
πάμε περίεργο. Ω, τι έγινε, παιδιά, χάνετε. Πήγε να κλείσει ο PlayStation. Αυτά λοιπόν για την 10η εβδομάδα. Δεν φοράω πιτζάμε και δεν πρέπει να σα δείξω τη κοιλιά μου. Γιατί είναι και χοντρή η κοιλιά μου. Δηλαδή δεν χοντρή, αλλά παιδιά μου τώρα να σα δείξω την κοιλιά μου. Θα προσπαθήσω να κάνω κάθε εβδομάδα vlog δικαιοσύνη, τουλάχιστον από τη webcam. Γιατί βλέπω και άλλε κοπέλε που κάνουν στα αγγλικά. Και το συζήτησα με μια κοπέλα και μου λέει ότι είναι πάρα πολύ ωραίο να μπορεί να δει ένα ταξίδι, ρε παιδί μου, κάθε εβδομάδα. Αν όχι για το κοινό σου, α πούμε, που σε βλέπουν, το σφαν, για τον εαυτό σου και για. Γενικά για future reference και καλά. Οπότε θα προσπαθήσω να το κάνω για να βλέπω και τις διαφορές ανάμεσα σε εβδομάδα. Τώρα θέλω να κανονίσω. Έκανα και τον προγενετικό έλεγχο, όλα οκ. Okay. Τώρα θέλω να κανονίσω ραντεβού να κλείσω να κάνω ακόμα έναν υπέρχο. Και επίσης θέλω να δω αν στην Ελλάδα γίνεται το CVS, δηλαδή το Chorionic Villus Sampling. Με τον γιατρό που του συζήτησα, του χωριού μου, δηλαδή την γενική παθολόγο. Μου είπε ότι οι γυναίκες εδώ με προβλήματα και με ρίσκα, λέει, δεν κάνουν τέτοιες invasive διαδικασίες, γιατί υπάρχει κίνδυνος αποβολής. Λέει, δεν εμπιστεύεται η διαδικασία να κάνεις κάτι τέτοιο, τη στιγμή που είσαι υγιές, δεν έχεις κανένα πρόβλημα, δεν κάνεις καταχρήσεις, δεν έχεις γενετικές προδιαθέσεις κτλ. Οπότε, μάλλον δεν θα κάνω τίποτα, θα κάνω έναν απλό υπέρηχο και βλέποντας και κάνοντας. Αυτά. Θα κάνω και κάποιο άλλο βιντεάκι. Σύμφωνα. Που θα λέει για τα βιβλία που διαβάζω αυτό το καιρό. Το πλέξιμο το έχω παρατήσει, γιατί η μαμά μου με κοροϊδεύει και μου λέει ότι βλέπω χειρότερα από μια καθυστερημένη που έχουμε στο χωριό μας και με τσατίζει και τα πήγα στη γιαγιά μου όλα εκεί πέρα, η οποία η γιαγιά μου κόντυψε να πάθει εγκεφαλικό 90 χρονών γυναίκα από τα πόσα μαλάκια και βελόνες της πήγα. Δεν πειράζει, έχει να ασχολείται τώρα, κάνει τελικά και για το δυσέγγωνο. Μια χαρά η γιαγιά. Δεν καταλαβαίνει τίποτα, χαμπάρι δεν παίρνει. Τι άλλο. Με το μακιγιάζ δεν έχω πάρει τίποτα, κορίτσια. Είτε το πιστεύετε είτε όχι. Δεν έχω αγοράσει τίποτα. Όχι γιατί κάνω οικονομία, αλλά γιατί. Δεν ξέρω, κουράστηκα. Παίρνει. Και τι, πια αλλάζει η ίδια φάτσα. Είτε έχει ένα, είτε έχει χίλια. Είτε ακολουθά τη μόδα, είτε όχι. Ναι, αυτά σα λέω. Έτσι με πολλά υπαρξιακά ερωτήματα. Θα με πιάσει πάλι χαζομάρα. Δεν πιστεύω ότι θα παραμείνω έτσι, ας πούμε, σε φάση του Στογεύσκη. Αλλά προς το παρόν δεν έχει πιάσει. Με έχει πιάσει, αλλά δεν ξέρω. Δεν νοιάζει και ιδιαίτερα πώς να το θέσω. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να το θέσω με κανέναν τρόπο. Αυτά. Θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι. Πείτε μου αν θέλετε να σας κάνω κανένα βίντεο, δηλαδή κανένα από αυτά τα tag που κυκλοφορούν, τίποτα με προϊόντα, reviews και τέτοια. Γιατί δεν ξέρω, νιώθω πολύ. Ορίστε. Νιώθω πολύ όχι motivated. Δεν έχω δηλαδή όρεξη να κάνω βιντεάκια. Επίσης ο υπολογιστής με κουράζει απίστευτα. Ενώ παλιά καθόμουν 5-6-7 ώρες στον υπολογιστή, τώρα ούτε μισή ώρα θέλω να κάθομαι. Με ενοχλεί, απίστευτα με ενοχλεί ο υπολογιστή. Δεν ξέρω, έχω πάθει μετάλλαξη. Να δούμε. Να δούμε πώς θα καταλήξουμε. Αυτά είχα να σας πω. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά. Γεια σας!